Άντζαρης, Παπανικολάου που γυρίζει μπροστά τον Τεόντοσιτς με ταμπλό. Παπανικολάου 6-7 ξανά μπροστά. Το Κιριλένκο στην baseline εναντίον του Παπανικολάου. Κιριλένκο πέρασε, δεν μπόρεσε όμως να στάρει, το κάνει τώρα με ένα τρελό σουτ. 5 παίκτες έξω από το ζωγραφιστό. Ο Σπανούλης πασάρει πολύ όμορφα τον Παπανικολάου, του έρχεται και καρφώνει. Αυτή ήταν καταπληκτική σας. Και πρώτη ασίστηκε για τον Ολυμπιακό. Πάντως έτσι κι αλλιώς η έμπνευση του Τεόντοσιτς ήταν καταπληκτική. Ο Παπανικολάου δοκιμάζει και σκοράρει για τρεις. Μια ανάσα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρέπει με εσωδικά και μέσα από την άμυνα του να προσπαθήσει να καλύψει διαφορά. Κιριλένκο, τον Λαβρινόβιτς που μπερδεύτηκε, έκανε βήματα. Δεν τα έβαλε στο πρώτο. 38-22. Ο Χρήστης, συγγνώμη. Παπανικολάου για 3, 38-25 από τον Παπανικολάου. Με αντίπαλο τον Λό, τον οποίο έχει φορτώσει νου πολύ τρίποντα απόψε. Ο Τεόντοσιτς προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, τα κατάφερε ο Παπανικολάου. Ευκαιρία για συνδυασμό Σπανούλης. Στέκεται και δοκιμάζει για 3, η μπάλα μέσα. 41-30. 15 με τη διαφορά να είναι 2 λιγότερα από τους πόντους του Σπανούλη. 45-30. Κυριλένκο προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα και τελικά τη βγάζει μόνο του. Έξω να ένα δώρο για τον Ολυμπιακό. Κυριλένκο χαμηλά στο Κιριλένκο, επιθετικό είναι αυτό, σωστά, το δίνουν οι διαιτητές. Ο Μαρτίνης που ήταν στη δική του ευθεία η φάση, δεν το κατάλαβα. Ήρθε ο Τούρκος από το βάθος να το δώσει. Ήρθε και τα πόσα κορμιά και το δώσει ο Τούρκο, έτσι. Ο Μαρτίνης είναι από εδώ, είναι στην ευθεία. Time out από τον Γιώνα Σκαλδάκο. Κλεισμένος από τον Βέστο, screen από τον Χάιντ, βγήκε ο Κρίστης ψηλά. Έξω στο Μάτζαρη. Παπανικολάου για 3, υποπίεση, 59-55. Ένα τέτοιο τρελό που ήθελε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Ξανά Σπανούλης. Ένα μεγάλο σούτ από τον αρχικό θέλει ο Ολυμπιακός. Τα ίσα. Μπροστά τους Σκάουτσες. Αυτό το σούτ θέλει. Αυτό. Rebound του Παπανικολάου. Goal foul. Όχι. Η μπάλα μέσα έξω από το καλάθι. 2 βολές για τον Κώστα Παπανικολάου. 60-55. 1 και 36 για το τέλος. Δείτε εδώ τις αντιδράσεις των οπαδών του Ολυμπιακού, την απογοήτευσή τους ή το μης πασχετικής καριέρας. Η πρώτη στο στόχο, 61-59. Πάει να βάλει και αυτή. Μα νομίζω ότι αυτό είναι η λογική, Φίλιππε. Είτε έχει time out, είτε όχι. Ας σκεφτεί η Τσέλσι κάτι πολύ. Τη βάζει. 61-60. Το μάτς στο πόντο, το μάτς στην κόρτη του Ξηραφιού. Time out από τον Κασλάουσκα για να κάνει επαναφορά από το κέντρο του γηπέδου μόλις επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και από τις αγκαλιές των συμπαικτών του Κώστα Παπανικολάου στο βάθος. Πανηγυρίζει. Δείτε τον, ο MVP του Ολυμπιακού, ο αυριανός λιγέτης. Ο Ολυμπιακός που ολοκληρώνει μια μυθική χρονιά.